ήρθατε κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νεακρήτη.gr. Σάρωσε και σε πανελλαδικό επίπεδο ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Ο ίδιος επανεξελέγει με το ηλικιώδες 91,22% ανανεώνοντας τη θητεία του στο Δήμο με ποσοστό ρεκόρ και υποσχόμενος περισσότερα έργα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο αλλά και την Κυριακή που οι δημότες σε 13 δήμους της Κρήτης προσέρχονται ξανά στις κάλπες. Μάλιστα, ισχυρό είναι το ενδεχόμενο ο Ιούνιος να μπει με βροχές στο νησί μας, ενώ και η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ορολογιακή βόμβα για την υγεία είναι τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα σύμφωνα με έρευνες Γάλλων και Ισπανών επιστημόνων. Τα δημητριακά, τα παγωτά και τα μάφιν θα πρέπει να αποφεύγονται σε μεγάλες ποσότητες, ενώ κίνδυνος προκύπτει από πίτσες, πατατάκια και πρωτηγανισμένες πατάτες. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.